Είναι λίγο πριν τις 10 το πρωί όταν το τμήμα της οδού Βενιζέλου πάνω από την οδό Εγνατία ανοίγει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και δίνεται εκ νέου στην κυκλοφορία με τα πρώτα οχήματα και δίκυκλα να περνούν από το σημείο για πρώτη φορά μετά από 15 ολόκληρους μήνες όπου παρέμενε κλειστό για τα έργα του μετρό. Από τον Ιούλιο του 2021 ήταν κλειστός την τελευταία φορά. Ρίξαμε την πλάκα στην πρόσβαση στο 0 και δώσαμε σήμερα στην κυκλοφορία τον δρόμο που δεν θα ξανακλείσει. Αυτό είναι ευχής έργο για τους Θεσσαλονίκες, διότι μεγάλη ταλαιπώρια ο κόσμος. Το τελευταίο διάστημα εδώ και ένα χρόνο έχουμε ανοίξει όλη την Εγνατία. Είναι το μοναδικό εργοτάξιο που αυτή τη στιγμή εμποδίζει την κυκλοφορία. Ωραία, χαίρομαι πολύ που έχουμε την άνεση για να κάνουμε και τις δουλειές μας. Θα δώσει λύση, ναι. Τα οχήματα διέρχονται από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στο τελευταίο αποκλεισμένο κομμάτι της οδού Βενιζέλου, στο τμήμα πάνω από την Εγνατία και προς την οδό Ιουστινιανού. Είναι κλειστή καραολή όμως. Έκλεισε καραολή και μας μπλέξανε τώρα. Φίλε, καλό, για μένα με ταιριάζει, εντάξει, καλά. Πάντως, πώς το σχολιάζετε ότι μετά από τόσο καιρό άνοιξε η Βενιζέλου που είναι κομβική σημασία για την πόλη? Πολύ καλό. Τι να σου πω άλλο. Είναι καλό. Για μένα ειδικά με ταιριάζει πάρα πολύ. Η πλειοψηφία των οδηγών γνώριζε για την παράδοση του δρόμου. Ωστόσο, αρκετοί ήταν εκείνοι που αντιμετώπισαν με έκπληξη την αποχώρηση των Λαμαρινών. Ενώ συνηθισμένοι εδώ και τόσο καιρό ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου ήταν κλειστό, έστριβαν αριστερά ή δεξιά στην Εγνατία και δεν επέλεγαν να κινηθούν στην Βενιζέλου. Με το που το ανοίξαμε, ο ταξιτζής πέρασε πρώτος. Ένας ταξιτζής πέρασε πρώτος. Ήταν με κατευθείαν. Είδαμε όμως πολύ κόσμο να μην το γνωρίζει. Εντάξει. Αλλά τα ραδιόφωνα το λένε το πρωί. Ωραία. Νομίζω ακόμα και τα νηστηματάρχες βλέπετε ότι έχουν την απορία αυτή που το ανοίξαμε σήμερα. Όχι, δεν γνωρίζω. Πώς τη σχολιάζετε τώρα, γιατί θα δώσει λύση στη δεύτερη. Μπάχαλο. Μπάχαλο. Δεν είναι καλό που ανοίγει τώρα η Βενιζέλου? Σίγουρα είναι καλό. Σίγουρα καλό. Θα εξυπηρετήσει πολύ κόσμο εδώ πέρα και τα μαγαζιά. Γιατί μέχρι στιγμής τόσα χρόνια που ήταν κλειστή, όπως το είπατε, μπάχαλο. Μπάχαλο, ναι. Όχι, ούτε το γνωρίζω. Ούτε το γνωρίζω, ούτε ξέρω αν άνοιξε ακόμα. Άνοιξε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς σχολιάζεται τώρα όλο αυτό? Θα δώσει μια ανάσα στην πόλη λίγο? Ανάσα, πού να δώσει ανάσα? Εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός. Τι ανάσα να δώσουμε? Τίποτα δεν δίνουν. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε από εδώ κάτω 20 λεπτά έχουμε εδώ πέρα. Πάντως εντάξει, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς και οδηγεί να ανοίξει λίγο, γιατί... Τι να ανοίξει, αυτό είναι μικρό το κομμάτι εδώ πέρα, μικρό είναι το κομματάκι. Τώρα να δούμε. Διερχόμενοι οδηγοί τονίζουν πως το άνοιγμα της Βενιζέλου θα δώσει σημαντικές ανάσες στην πόλη και θα αποσυμφορήσει το κέντρο από το μποτιλιάρισμα που παρατηρείται. Μακάρι, γιατί δεν υπάρχουν και δρόμοι πολλοί στο κέντρο. Ειδικά ήταν πρόβλημα μεγάλο. Πιστεύω θα δώσει. Εσείς το γνωρίζετε τώρα που σας το λέμε? Το γνωρίζω. Το διάβασα στο. Γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν, τι λένε. Το γνωρίζω. Περνάω και κάθε μέρα, οπότε βλέπω τι γίνεται. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Νομίζω ότι ήταν κάτι αναγκαίο. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει και θα βοηθήσει λίγο την πόλη στην αποσυμφόρηση. Γιατί βλέπουμε εδώ χαμός πραγματικό. Ναι, είναι καθημερινό φαινόμενο, δυστυχώς. Άλλοι πάλι επισημαίνουν ότι η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την κίνηση, λέγοντας πως το κυκλοφοριακό κομφούζιο είναι άνευ προηγουμένου, με τα νεύρα των οδηγών να δοκιμάζονται καθημερινά. Τι άνοιξε, ρε παιδιά, τώρα κοροϊδευόμαστε. Άμα θα δεις 15 διπλοπαρκαρισμένα είναι που άνοιξε. Ένα χάος γίνεται. Τι άνοιξε? Ένα τέταρτο είμαστε εδώ. Γενικά θα δώσει λύση όμως το τι άνοιξε? Όχι, όχι. Άμα δεν μειωθούν τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο κέντρο, καμία λύση. Τίποτε. Ναι, το γνωρίζω. Πώς σχολιάζετε, θα δώσει κάποια ανάσα στην πόλη? Η πόλη αυτή δεν σώζεται από το κυκλοφοριακό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρωί με την καραλή Δημητρίου είδατε τι έγινε. Μείναμε 40 λεπτά στον δρόμο ήμασταν. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της Αττικό Μετρό πραγματοποίησε τις τελευταίες εργασίες στις σημάνσεις και τους φωτεινούς σηματοδότες, ώστε να εξασφαλιστούν τα πρωτόκολλα οδικής ασφάλειας. Όχι. Ήξερα ότι θα ανοίξει σήμερα, αλλά δεν είναι. Ωραία. Μας διευκολύνει τουλάχιστον, γιατί είναι κλειστή η διοικητηρίου σήμερα. Και πάμε πάνω στα κάστρα. Θα δώσει λύσεις, πιστεύετε, το άνοιγμα αυτό? Εννοείται. Ό,τι ανοίγει, λύση δίνει. Το θέμα είναι ότι τροχιά δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 10 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς και η εξκαφή έχει φτάσει στο επίπεδο 4, στο κατώτατο επίπεδο του σταθμού. Μάλιστα, η ολοκλήρωση αναμένεται ως τις 20 του μηνός, εξαιρουμένων των δύο προσβάσεων. Στη συνέχεια θα κατασκευαστούν οι αποβάθρες και θα ακολουθήσει το στρώσιμο της σιδηροδρομικής επιδομής. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, ώστε ο σταθμός Βενιζέλου να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του 2023 με ενιαία τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης.